Χριστίνα, είμαστε στο κέντρο Υγείας Κασανδρίας. Δυστυχώς επιβεβαιώσαμε αυτό το οποίο φοβόμασταν και απευχόμασταν. Έχει καταλήξει το παιδί. Δυστυχώς κατέληξε, δεν τα κατάφερε καν να φτάσει μέχρι εδώ, μέχρι το κέντρο υγείας της Κασανδρίας, παρά τις προσπάθειες των διασωστών. Να υπενθυμίσω λίγο τι συνέβη, γιατί εκτελήθηκαν τραγικές στιγμές στο Λούνα Πάρκ. Είναι εδώ οι συγγενείς του 19χρονου, όπως καταλαβαίνετε. Οι άνθρωποι είναι συγκλονισμένοι, δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν ακόμα αυτό που έχει συμβεί. Το παιδί πήγε να περάσει ένα βράδυ χαλάρωση, ένα βράδυ διασκέδασης και κατέληξε νεκρό. Λοιπόν, ο 19χρονος, σύμφωνα με τα όσα έχουμε μάθει μέχρι στιγμής, βρισκόταν με τον αδερφό του πάνω στο παιχνίδι, όταν ξαφνικά αυτό έσπασε και εξφεντωνίστηκαν στο έδαφος. Μπροστά ήταν και ο τρίτος αδερφός, τρία παιδιά έχει η οικογένεια, και παρακολουθούσε όλο αυτό που σας περιγράφω. Ο δεύτερος αδερφός είναι καλά στην υγεία του, έχει τραυματιστεί πολύ λίγο. Το 19χρονος όμως δυστυχώς τραυματίστηκε πάρα πολύ σοβαρά, με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του σχεδόν επί τόπου. Έφτασαν εκεί οι διασώστες του ΕΚΑΒ, τον παρέλαβαν, κάναν υπεράνθρωπες προσπάθειες. Δυστυχώς μέχρι να τον φτάσουν όμως στο κέντρο υγείας, το παιδί είχε ήδη φύγει από τη ζωή. Να σας πω ότι μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί ο υπεύθυνος του Λούνα Πάρκ, δεν έχει εντοπιστεί όμως ο χειριστής του μηχανήματος. Είναι ένα παιχνίδι από αυτά που κάθεσαι και σε στριφογυρνάν, κάνεις πολύ γρήγορα. Είναι με κουβούκλια, είναι αυτό που είναι ατομικά, μπαίνουν ένα-δύο άτομα δεν και είναι αρχίζει. Κουβούκλιο. Είναι ανοιχτό, νομίζω δύο άτομα μπαίνουν. Νομίζω μπαίνουν δύο άτομα. Χωράνε δύο άτομα. Κάναν διακοπές οι άνθρωποι, επαναλαμβάνω, και μετατράπηκε σε εφιάλτη, σε πραγματικό εφιάλτη. Τώρα, κάτω από τις συνθήκες στις οποίες σας λέω, τα παιδιά είναι εδώ οι άνθρωποι, όσο μπορούν να μιλήσουν και να βγει φωνή, πραγματικά μου είπαν ότι έσπασε και βρέθηκαν στο έδαφος πάρα πολύ γρήγορα. Προσπάθησαν να κρατηθεί από την μπλούζα του αδερφού του για να μην πέσει εντελώς κάτω και να κρατηθεί κάπως, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Ήταν πολύ σοβαρός τραυματισμός και δυστυχώς κατέληξε. Ήταν, υποθέτω, ψηλά, δηλαδή έπεσε από ύψος όλο αυτό που μας περιγράφεις. Έπεσε από ύψος. Μ' ακούς, Λία? Μπορεί να μην μ' ακούς. Εντάξει, είναι και οι ώρες δύσκολες. Δεν σε άκουσα, Χριστίνα. Αν έπεσε από ύψος. Να την επιστροφή. Ναι, καταλαβαίνω. Είναι πολύ χαμηλή. Έπεσε από ύψος. Έτσι όπως το είδα, έτσι όπως κατάλαβα, ναι, είναι αρκετό. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό το παιχνίδι σε στροβιλίζει πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή έχει μία φυγόκεντρο δύναμη που, αν φύγει, μπορεί να σε εξφενδονήσει κάποια μέτρα μακριά. Λία, εσύ... Φαντάζομαι ότι από αυτό ίσως χτύπησε και κάπου αλλού, χτύπησε στο έδαφος. Θα πρέπει να πάμε και εκεί για να βρούμε κάποιον αυτό από τη μάρτυρα, να δούμε ακριβώς τι ακριβώς συνέβη. Είναι από αυτά τα υπαίθρια Λούνα Πάρκ που έχουν, τέλος πάντων, που βρίσκονται σε διάφορες, έτσι, σε διάφορα σημεία. Και δυστυχώς... Και παραθεριστικές. Και δυστυχώς στο παρελθόν έχουμε δει και άλλους νέους ανθρώπους, παιδιά, να χάνουν τη ζωή τους, γιατί υπάρχουν λοιποί μέτρα ασφάλειας, γιατί οι χειριστές δεν είναι αυτοί που πρέπει να είναι, δεν γνωρίζουν ακριβώς τι πρέπει να κάνουν, γιατί παρασύρονται και ενδεχομένως να υπερλειτουργήσει, να το βάλει σε πολύ μεγάλη ταχύτητα το συγκεκριμένο, το οποίο θα είχε ένα πρόβλημα, αλλά δεν το είχαν πάρει χαμπάρι. Πόσα σενάρια και πόσες σκέψεις μπορούμε να κάνουμε. Ωραία ήταν η ταχύτητα. Δεν ξέρω. Ήταν κακή συντήρηση, μήπως ήταν κάποιο. Όλα αυτά. Κάποιος μηχανισμός που έσπασε. Όλα αυτά είναι το από εδώ και πέρα. Και για άλλη μια φορά, ξέρεις, θα βρεθούμε να μιλάμε για όλα αυτά. Λείπει μέτρα, δεν υπήρχε καμία προσοχή. Το θέμα είναι ότι ένα παιδί έχασε τη ζωή του. Αυτό είναι. Ότι μια οικογένεια αυτή τη στιγμή θρυνεί. Έχουμε δει και στο παρελθόν και φοβάμαι ότι θα ξαναδούμε στο μέλλον. Τα ειλικρινή και βαθιά μας συλληπιτήρια στην οικογένεια του παιδιού. Δεν υπάρχουν λόγια, τίποτα, ούτε παρηγοριάς, τίποτα αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει τίποτα να μπορέσεις να πεις. Αυτό έγινε, κυρίες και κύριοι. Και θα το δούμε και στην πορεία της εκπομπής ξανά. Η Λία Χριστάρα θα πάει στο σημείο και θα δούμε. Θα προσπαθήσουμε να διαφωτίσουμε και άλλα σημεία ακριβώς για να βοηθήσουμε και την οικογένεια να μάθει τι ακριβώς έχει γίνει.